Χαίρετε. Μιλάω δυνατά. Να μιλάς δυνατά και κοντά στο μικρόφωνο. Να τσιριζώ. Εγώ τσιριζώ. Όχι. Επειδή έχω κάτι ιδιότροπα πλάσματα στο κανάλι, το οποίο όποτε έχουμε μαζί βιντεολένε. Η Αριστονίκη δεν ακούγεται. Ή μη τσιρίζεις πάνω στη φωνή της Αριστονίκης και έχει αυξομοιώσει. Οκ. Και μιλά σιγά. Εντάξει. Θέλω να σου πω κάτι έτσι να ανέβει η ένταση της φωνής σου. Πώς νιώθεις που είσαι μητέρα με παιδιά στην προεφηβεία και την εφηβεία? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πες μας τον πόρο σου. Εντάξει, είναι δύσκολες ηλικίες. Πιο δυνατά. Πιο κοντά. Έλα πιο κοντά. Έλα δά. Έλα δά. Έχω και έναν αυγενικό σύνδρομο. Μόνο μου, σκόμα σα. Έλα πες. Ωραία τα μαλλιά σου. Είναι πρωινά. Έκαμε στα μονή σου? Όχι, εννοείται που δεν μπορώ να ασχολούμαι με τρίχες. Τη πήρα δώρο μία βούρτσα όπως αυτή που έχω φτιάχνει μαλλιά. Μα τα έκανα λίγο μόνη μου και μετά πήγα στην κομμότητα και μου τα αποτελείωσε. Πιστεύω. Ναι, έκανα τα. Γιατί όταν είναι βρεγμένα τα μαλλιά μου, επειδή είναι πολλά, βαραίνουν. Ωραία. Και παθαίνω ψήξεις και αυγενικά. Οπότε τα στεγνώνω με εκείνο το. Κόψε τα κοντά, όπως τα κόψαμε και εμείς. Απλά δεν μπορώ να τα τελειοποιήσω. Κόψε τα κοντά, όπως τα κόψαμε και εμείς. Εγώ είδες που τα έχω κάνει μπλε. Κατά λάθος πάλι. Ξέρεις τι έκανα. Τη Δευτέρα το βράδυ που είμαι στον κήπο, έβαλα μια μάσκα μάνο στα μαλλιά μου που είχε μέσα νογέλιο χρώμα. Και πήρε 90 λεπτά. Κοίτα μέσα 3 ώρες. Oh. Καθόμουν κάτω, χάμω και ξεχωριστούσα και μετά βγαίνουν αυτά τα μπλε μαλλιά. Αλλά θα φύγουμε τα λουσίματα. Μάλιστα. Πρέπει κάποιος να μου πάρει τα προϊόντα από τα χέρια οπωσδήποτε, γιατί θα βγω με πράσινα στο τέλος. Πες για τα παιδιά σου. Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πες ηλικίες των ενόχων. Ο γιος μου θα γίνει 15. Πότε? 15 Ιουλίου. Α, αν είναι σωστά, έχετε τον ίδιο μήνα για να θέλει με ο Λαζαρό. Να σα ζήσει ο Λαζαράκη. Λαζαρέ, μου, μη πτώ είσαι. Αν δει αυτό το βίντεο, θα το δει. Ναι. Και η κόρη μου θα γίνει 10 Σεπτέμβρη. Πάμε, πώς είσαι το Σεπτέμβρη? 9. Αχ, τι ωραία. Σεπτέμβρη είναι η γιορτή. Ονομαστική μου εορτή. Αγαπώ πολύ τη Μαριούλα. Η οποία, όπως σου έλεγα και off camera, θα γίνει μια Κυριακούλα μεγαλώνοντας. Ναι. Έχει ξεκινήσει ήδη. Ο τυφώνας, παιδιά. Ναι, είναι τυφώνας. Ο τυφώνας, παιδιά! Όσο είναι μωράκια, καλά είναι. Μετά... Ναι. Εγώ δυσκολευόμουν πολύ με τα μωρά. Όταν ήταν μωρά, γιατί δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Χαριτωμένα. Ό,τι κάνουν χαριτωμένο. Αλλά μετά, όταν μεγαλώσουν, αρχίζουν και κάνουν ερωτήσεις, αρχίζουν και απαιτούν απαντήσεις. Αρχίζουν κάνουν αταξίες, κάνουν επαναστάσεις. Εμένα το πρόβλημα μου, ξέρεις ποιον είναι? Η γκρίνια. Και στα βρέφη και στα παιδιά και στους προφίους και στους θείους. Και απαιτητικότητα. Θέλω τώρα. Κάνε αυτό. Δεν μπορώ. Καταπίεση. Εγώ κεντρισμός. Μεγάλη καταπίεση. Ναι, είναι δύσκολο. Εγώ το είχα ξεχάσει. Το είχα ξεχάσει πώς είναι. Επειδή για 2 χρόνια ήμουνα childless, χωρίς παιδιά καθόλου, τέλος πάντων, χωρίς παιδιά που να έχω γεννήσει εννοώ. Είχες υιοθετήσει άλλα. Και τώρα, αυτό είναι το καλοκαίρι που ήρθα σε μεγαλύτερη επαφή με το μικρό μου το παιδί, όχι το μικρό παιδί μέσα μου, μαζί με αυτόν, έρχομαι σε επαφή το μέσα στον κήπο, με την κόρη μου. Απαναγία μου, είχα ξεχάσει. Είναι δύσκολο. Και εγώ την έκανα έτσι. Δεν μετανιώνω που την έκανα έτσι. Γιατί θα περάσει καλά, αλλά όχι σβάρα. Θα περάσει καλά αυτή η άλλη, να δούμε πώς θα περάσουν. Εντάξει, κορί. Στο βιβλίο του καινούργιου μου να γράψω, ο κόσμος ρωτά και μας ερωτούσαν και στο live αν πρέπει να γίνουμε σκύλες, γάτες, τι ζώων πρέπει να γίνουμε για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας επιτυχώς και να μην γινόμαστε θύματα. Έλεγα σκύλα, γάτα, η γάτα λύσεται. Η σκύλα είναι πολύ προστατευτική προς τα παιδιά της, άρα και προς τον εαυτό της. Έχει κάτι βιβλία που λέει. Έχει δύο βιβλία στα αγγλικά, τα έχω διαβάσει, βλακίες είναι. Why bitches get married. Γιατί οι σκύλες, γιατί οι άντρες ερωτεύονται τις σκύλες, γιατί οι άντρες παντρεύονται τις σκύλες. Μην τα φέρω στα ελληνικά, το θέλω να φέρω στα αγγλικά. Πολύ σεξιστικός τίτλος. Ηλίθιο βιβλίο ήταν. Πάρα πολύ ηλίθιο βιβλίο ήταν. Δεν είναι ψυχολόγος που το έχει γράψει, είναι δημοσιογράφος που το έχει γράψει, ή τέλος πάντων λογοτέχνης. Λογοτεχνηδά. Το διάβασα. Διαφωνώ με εκείνο. Ναι. Επίσης, έχω διαβάσει και το βιβλίο Τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά πάνε παντού.
μιας Γερμανίδας φεμινίστριας, είναι, ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένη. Γιατί να σου πω κάτι, εσύ και εγώ, οι οποίες είμαστε people pleasers και τελειομανείς. Συγγνώμη που σε αποκαλύπτω. Στο YouTube, σε κάποιες χιλιάδες ανθρώπους που δουν το βίντεο. Αλλά εμείς οι δυο είμαστε μητρικές. Θέλουμε συνέχεια να βοηθήσουμε τους άλλους. Συνέχεια σκεφτόμαστε να μην στενοχωρήσουμε τους άλλους. Συνέχεια προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για τους άλλους. Και πού μας έχει καταλήξει αυτό? Σε πολύ κούραση. Είναι καλά που κάνουμε? Όχι, πρέπει να βάλουμε νωρί. Άρα, μεγαλώντας κορίτσια τα οποία έχουν δυναμισμό και απαιτητικότητα, δεν είναι πολύ πιο απίθανο αυτά τα κορίτσια να γίνουν people pleasers και να ταλαιπωρηθούν? Είναι εξίσου πιθανό? Ναι, ρε παιδί μου, είναι καλό να βάζουμε, να τους προσφέρουμε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να μάθουν κιόλας να κάνουν και κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να... Εμένα κάνει. Να είναι αυτόνομα δηλαδή. Εμένα είναι αυτόνομα. Και σένα θα γίνει. Αφού την είδα προχθές που ήρθε εκεί, μόνη της πήγε, έκανε μπάνιο, έπαιζε μέσα στην αυλή, έκανε δουλειές. Δεν είναι αυτόνομα, είναι θέμα αυτονομίας. Ξέρεις τι θέμα είναι? Νομίζω ότι θέμα acting out, εκδραμάτισης. Δηλαδή τα συναισθήματα που νιώθει μέσα του ένας άνθρωπος, γιατί όλοι νιώθουμε συναισθήματα, κάνουμε και σεμινάριο για τα συναισθήματα. Θα μας αφήσει ο κορονοϊός. Κύριε κορονοϊέ, αφήστε μας να κάνουμε το σεμινάριο μας. Περιμένουμε πώς και πώς την νέα ημερομηνία. Και θα έχω τα μαλλιά μου, όχι μπλε, όχι μπλε. Πορτοκαλιά. Όχι, όχι, θα τα κάνω ξανθά πάλι. Και πώς τα κατάφερα. Λοιπόν, εκδραμάτιση δηλαδή, νομίζω ότι τα παιδιά και οι γυναίκες, τώρα μιλάμε για τις κόρες μας τώρα, έχουν μέσα τους συναισθήματα έντονα. Έχουν. Δηλαδή, μπορεί ρε παιδί μου να έχεις μια εξωτερική παρουσία ότι είσαι δυναμική, ότι είσαι καταφερτζού, ότι είσαι αυτοδύναμη. Εξακολουθείς όμως μέσα σου να έχεις και άλλες ανάγκες συναισθηματικές, της επιβεβαίωσης, της προσοχής. Και όσο είναι πιο μικρά τα παιδιά, γιατί τώρα και η δικιά σου είναι στην προφηβεία και η δικιά μου στην εφηβεία, δεν μιλάμε για ανήλικες. Μιλάμε για παιδιά που είναι φυσιολογικό να είναι γεγονικά και θέλουν σημασία. Οπότε, ένα πολύ δυναμικό παιδί, το οποίο δεν θα έρθει να σου πει μαμά, δεν είμαι καλά, με στενοχωρεί κάτι, έλα να το συζητήσουμε. Θα έρθει να σου πει αυτό. Θα σου κάνει εκδραμάτιση, θα σου κάνει acting out. Συμφωνείς με αυτό που λέω? Ναι, ναι, θα το κάνει. Θα βγάλει νεύρα, θα βγάλει ένταση, γκρίνια. Και από εκεί θα καταλάβεις εσύ ότι κάτι συμβαίνει και θα πρέπει να κάνεις κουβέντα μαζί της. Όμως αυτό είναι παθητική επιθετικότητα στην ουσία, ναι. Η εκδραμάτιση. Και είναι τούτη η παγίδα. Τις κάνεις δυναμικές, τις μεγαλώνεις για να είναι δυναμικές και μετά τρως την παθητική σου επιθετικότητα. Εσύ τα έκανες, αφού τα έκανες. Εσύ τα έκανες? Τα παιδιά. Ναι. Α, νομίζω. Α, εσύ έκαμε τα παιδιά. Νομίζω εσύ του έκαμε έτσι. Όχι, εσύ τα έκανε τα παιδιά. Σαν μην έκανε. Σαν μην έκανε. Ναι, πολλά δύσκολο να μεγαλώνει παιδιά. Και έτσι βάει και αλλιώ βάει. Μπρο γκρεμό και πίσω ρέμα. Οπότε εγώ αποφασίζω να θυσιαστώ στο βωμό τη μητρότητα, εφόσον το έχω αποφασίσει ήδη και δεν μπορώ να κάνω πίσω. Και θα δέχομαι την εκδραμάτιση και συμβουλεύω τις νεότερες, τις άτεκνες, να το σκεφτούν διπλά, τριπλά, τετραπλά, ξεπλά, δεκαπλά, πρωτού που αυτή. Είναι δύσκολη διαδικασία. Και εγώ το κατάλαβα την Κυριακή, πονούσα τον αφιένα μου και λέω πονώ, κάνε μου έτσι, της λέω και μου λέει, μπορείς να μου φέρεις έναν παγωτό και να σου κάνω για 5 λεπτά μασάζ? Όχι, συγγνώμη, θα γίνει χειρότερη από την Κυριακή! Είναι χειρότερη από την Κυριακή. Και της λέω εγώ, θα σου πάρω παγωτόν, αλλά δεν χρειάζεται να μου κάνεις 5 λεπτά μασάζ. Της λέω, άμα θέλεις κάνε μου, σου το ζήτησα. Μετά νιώσε ένα σχήμα και μου λέει, εντάξει, θα σου κάνω 10 λεπτά μασάζ, αν μου φέρεις καλό παγωτό. Και σκεφτόμουν ότι εγώ στην ηλικία της θα έκανα 2 ώρες μασά στη μάμα μου και δεν θα, και δεν θα ζητούσα τίποτα. Καλά που κάνεις εσύ? Όχι. Οπότε θέλουμε να μεγαλώσουμε δυναμικές γυναίκες ανεξάρτητες, θα τις ανεχθούμε. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές όταν η μάνα δεν αντέχει την κόρη, στην ουσία δεν αντέχει τη δική της θηλυκή φύση. Δεν είναι μες στη φύση της γυναίκας όλο αυτό. Είναι. Και η εκδραμάτιση. Και του άντρα φυσικά, δεν λέω ότι μόνο για μιλάμε τώρα για γυναίκες. Είμαστε στη φύση μας να είμαστε και κάποιες μέρες πολύ χαλαροί και πολύ χαροποί και πολύ ανάλαφροι και κάποιες άλλες να καθόμαστε στα ζηνίσια. Το αφιέρα λέει ζηνίσια στην Κυπριακή. Στον αφιέρα το γονέο μας και να τον επιβαρύνουμε. Ή στον αφιέρα του συντρόφου μας. Ή στον αφιέρα, ξέρω εγώ, το δικό μας. Ναι.
Ναι, είναι, είναι. Είναι μες στη φύση του ανθρώπου. Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσεις και να τα βγάλεις ενεργούς πολίτες και να είναι και σωστοί γενικότερα στη ζωή τους, να κάνουν σωστές επιλογές. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι με τα παιδιά μας και τα δικά μου τα παιδιά, αλλά και της Αριστονίκης, είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιο θέμα συμπεριφοράς, ούτε παραβατικότητα, είναι παιδιά σεβαστικά, είναι παιδιά έντιμα, είναι παιδιά τα οποία δεν λένε ψέματα. Δηλαδή τώρα μιλάμε, εμείς κάνουμε παράπονα για κάτι μικρά έτσι, πραγματάκια. Φυσιολογικά πράγματα. Δεν είναι καλύτερο να δυσκολευόμαστε εμείς με τις εκδραματίσεις και το ξέσπασμα των παιδιών πάνω μας, παρά να μας φοβούνται εμάς και να είναι τύπος και υπογραμμός στο σπίτι και να πηγαίνουν μετά στο σχολείο και να γίνονται εκεί. Εννοείται. Οι εκδραματίσεις. Είναι φυσιολογικά πράγματα. Απλά λέμε ότι είναι πολύ κουραστικό να τα κάνει, να είναι σωστά, δηλαδή να ασχολείσαι με τα παιδιά σου. Μην τους δίνεις απλά κάτι να προσκολιούνται, να ασχολείσαι, να κάνεις συνέχεια πράγματα μαζί τους, να τους περιποιείσαι με... Εσύ ασχολείσαι και εσύ, ναι, και Μιχάλης ασχολείστε πάρα με πολύ. Με γίνει διατροφή, με το τι θα φάμε, με το που θα πάνε, με το να περάσουν να διασκεδάσουν, με τις δραστηριότητες τους, με τα σχολεία τους. Είναι πάρα πολύ χρόνος. Την ήθελα για μαμά. Και η δικιά μου καλά ήταν δηλαδή, αλλά εντάξει, τι ήθελα για μαμά, εσύ να σας προτιμούσα. Ναι, και ναι. Αυτή μετά. Κοίτα, εντάξει, ζουν μια πάρα πολύ ωραία παιδική ηλικία. Τέλεια. Το θέμα είναι πότε θα ξεπαιδιώσουμε να ζήσουμε. Έλα σου πω, επειδή αυτό είναι χαλαρό και είναι πασπαρτού και είναι έκτακτο. Εσύ έκανες παιδί στα 23, στο 24, όταν έκανες στο Λαζαρό. Στα 23. Στα 23, εγώ έκανα στα 22. Τι θα συμβούλευες εσύ τις νέες τις κοπέλες, την κόρη σου, που ελπίζουμε Μαρία Τριφωνίδου να δεις αυτό το βίντεο σε κάποια φάση. Και να είσαι αρκετά μεγάλη ώστε να μην κάνεις acting out μας, γιατί είναι κρίμα, εγώ σε κατηγορώ, δεν είναι μάνα σου. Τι θα τη συμβούλευες, να κάνει παιδί νωρίς, να περιμένει, τι... Κοίταξε να δεις. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ να τα μεγαλώσω. Γιατί ήμουν πολύ μικρή, δεν ήξερα πολλά πράγματα και ζωρίστηκα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα ήταν. Φυσικά για τη Μαρία ήμουν 29 χρονών όταν την έκανα. Δεν ήμουν. Θυμάμαι, ρε, έφεσαι μου μεγάλη. Ήμουν αρκετά. Ας το πούμε, καταλάβαινα καλύτερα. Ναι, όμως ήδη ήσουν κουρασμένη από τον Λάζαρο, τον έκανες πολύ νωρίς και τον έκανες. Και ήσουν έγκυος και σπούδαζες, είχες βρέφος και σπούδαζες, είχες νίκιο και σπούδαζες. Ήταν πολύ δύσκολο μωρό ο Λάζαρος, γιατί ήταν πολύ ενεργητικός. Tell me about it. Το έχει το όνομα. Πολύ ενεργητικός, Παναγία μου, ήταν ένας σύφουνας. Δεν καθόταν δευτερόλεπτο. Story of my life. Λοιπόν, η Μαρία ήταν πάρα πολλά ήσυχο μωρά. Και η Κυριακή το ίδιο. Αγγελική. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Λάζαρος τώρα στα 23 είναι γεμάτο σε συνέστηση, γεμάτο σε προστρέφεια προς τη μαμά. Ξύπνησε το πρωί σήμερα, μου έκανε καπουτσίνο που του έβαλε. Ο γιος σου, και ο δικός σου ο Λάζαρος. Ναι. Τους Λάζαρους. Έβαλε μου το φαγητό, το κολατσιό μου. Μόνο μου το λαζαράκι, μου το λαζαράκο μου. Και μετά τώρα, τέτοιο σαν λέει μου πάω να πέσω πάλι. Θα του πει ότι του στη λεθία του θέκλε λαζάνια. Κουμπάρα του έχει στη λαζάνια. Ναι. Τα λαζάνια θα δώσουν στο Λάζαρο. Η άλλη θα ξυπνήσει η ώρα 11. Κανονική. Θα έρθει κάτω, θα πει πού είναι το πρωινό μου. Φέρε μου γάλα, φέρε μου κορδέλα. Και τις φέρνεις. Όχι, τις λέω πόδια έχεις, χέρια έχεις, ψυγείο ξέρεις που είναι, να πας να πάρεις. Sorry, ναι, έγινε. Εγώ ναι, θέκλα που θέλε. Τι θα έκανες εσύ, θα τις τα έφερνες. Συγγνώμη, με εγώ που πίνω, εσύ που πίνας πήγαινε πια, εσύ που πήρας πήγαινε να βρεις. Και μετά μας τις πω έτσι, Παναγία μου, αν νεύρα έχεις. Το οποίο είναι δικιά σου! Δεν σου τα έχει προκαλέσει το παιδί. Εσύ τα έχεις τα νεύρα, εσύ φτάσει. Τα νευρικά! Ναι, και πάει και παίρνει. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Όχι μόνο κατάλαβα. Λες την ιστορία της ζωής μου αυτή τη στιγμή. Μόνο κατάλαβα. Λοιπόν, έτσι, disclaimer. Δεν είμαστε εναντίον της τεκνογωνίας. Όχι, όχι. Να είναι καλά τα παιδιά. Κοίτα, να ολοκληρώσω αυτό που με ρώτησες. Ότι. Όταν είσαι σε μεγάλη ηλικία, μπορείς καλύτερα να μεγαλώσεις τα παιδιά με την έννοια ότι είσαι και εσύ πιο όριμος. Αλλά είναι πιο κουραστικό. Δηλαδή... Ξέρουμε σίγουρα όμως ότι είναι πιο κουραστικό. Να σου πω γιατί. Γιατί μια γυναίκα η οποία έχει κάνει παιδί στα 22 ή στα 23, όπως κάναμε στο πρώτο παιδί, και κάνει μετά άλλον παιδί, ήδη είναι κουρασμένη όταν κάνει το άλλον παιδί. Είναι από το προηγούμενο. Μια η οποία δεν έχει κάνει παιδί μέχρι τα 30. Δεν το έχω ζήσει. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν μια κοπέλα ζήσει τη δεκαετία 20 με 30 normal, δηλαδή τις σπουδές της, τα ταξίδια της, τις φίλες της. Ίσως ναι. Να είναι ξεκούραστη αυτή η γυναίκα στα 30. Εγώ νιώθω ότι. 23 χρόνια που είναι ο γιος μου, μετρώ 23 χρόνια συνεχώς κούρασης χωρίς να φταίει ο γιος μου γι' αυτό. Εγώ πήρα την επιλογή να γίνω μάνα.
Δηλαδή, μήπως ξεκινώντας από νωρίς, κουράζεσαι. Μπορεί. Έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής σου. Ας πούμε, εμείς ζούσαμε σε μεγάλη πόλη, χωρίς αυτοκίνητο, μετακινούμαστε, με τα καρότσια. Ναι, και εγώ που ήμουν σε μικρή πόλη με αυτοκίνητο. Και είχα και πολύ κουραστικό. Δεν είναι μόνο αυτά, κορί. Είναι το ψυχολογικό, το συναισθηματικό. Ότι από τη στιγμή που γίνεσαι μητέρα, αναγκαστικά και να μην το θες, οι ορμόνες σου το εξασφαλίζουν ότι μπαίνει η προτεραιότητα ανάγκη του παιδιού. Οπότε δεν μπορείς να είσαι πλέον relaxed, δεν μπορείς να είσαι αραχτός και light. Δηλαδή και να πεις δεν με νοιάζει και να πεις χέστε κάτι καλό παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Το μητρικό σου ένστικτο ή το πατρικό σου ένστικτο αν είσαι πατέρας θα λειτουργήσει και όταν το παιδί σου κλάψει, όταν το παιδί σου γκρινιάξει, όταν το παιδί σου δεν νιώθει καλά, θα ενεργοποιηθείς. Οπότε χάνεις την ηρεμία, την αταραξία. Που η αταραξία, ακούς αταραξία, αταραξία είναι μια χρήστη του YouTube. Που η αταραξία είναι υπέρτατος στόχος. Η αταραξία του μυαλού. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Ένα είναι το αν έχεις δικό σου αυτοκίνητο. Και εγώ είχα αυτοκίνητο. Εγώ είχα αυτοκίνητο και ήμουν σε μικρή πόλη και είχα και αυλή και είχα και όλα. Πάλι. Κουραστικά. Καταπαυτώθηκα. And not in a good way. Ναι, σίγουρα, έχεις δίκιο σε αυτό. Και επίσης, εγώ προσπαθούσα να ζήσω παράλληλα τη δική μου νεότητα και την παιδικότητα των παιδιών μου. Δηλαδή, βάζεις ένα μωρό να μεγαλώσει άλλα παιδιά. Ακούεις, κυράκι, δεν θέλω να κάνεις παιδί πριν είσαι 30 ετών. Και Λάζαρε, αν αποφασίσεις ποτέ να κάνεις παιδιά μετά τα 30. Τι να με ακούσω. Αυτοί έχουν μια ονειρική εικόνα στο μυαλό. Οι δικοί μου έχουν ονειρική εικόνα στο μυαλό για την παιδική του ηλικία. Ξέρεις τι λένε. Τι ωραία που η μαμά μας ήταν νέα και ήταν μοντέρνα και πηγαίναμε μαζί με τη μαμά μας σε παντού και μας πήγαινε στο καφέ με τις φίλες της και μας πήγαινε στους παιδότοπους γιατί και εγώ τους έκανα συνέχεια πράγματα. Όχι τόσο εκπαιδευτικά όπως εσείς, περισσότερο ψυχαγωγικά. Μας είχα μάθει όλα τα πάρκα, το Adventure Park, μας είχε μάθει, είχε ένα πάρκο με δραστηριότητες που σκαρφάλωναν πάνω σε κάτι πλαστικά βουνά και τέτοια και ήμασταν εκεί μέσα. Έχουμε δώσει περιουσίες αυτά. Ναι, στα τσίρκα, στα μύρκα, παντού. Δηλαδή, ό,τι είχε που ήταν διασκέδαση παιδιού, τα Σαββατοκύριακα εννοείται. Και τις καθημερινές. Τις καθημερινές να τους σχολούς, ας πούμε, όταν ήταν μικρούς, έπαιρνα συνέχεια θάλασσα. Κάθε βράδυ στις 6.30 πήγαινε θάλασσα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι της ψυχολογίας, δεν είμαι τόσο της εκπαίδευσης. Δεν είμαι τόσο καλή μητέρα. Εντάξει τώρα. Εντάξει, ρε, ενώ ότι δεν ήμουν τόσο. Επειδή εσύ είσαι και παιδοψυχολόγος, και παιδοψυχολόγος, όχι μόνο, και παιδοψυχολόγος, και έχεις γράψει και βιβλία για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Πώς ήταν τα βιβλία σου? Πόσα είναι? Πώς τα λένε? Παίζοντας με το παιδί μέσα. Και τα βρίσκει κάποιο στο ability.gr. Λοιπόν. Εγώ είχα μεγάλη έγνοια να τους ψυχαγωγώ και εγώ τότε σκεφτόμουν να πάω να περάσει η ώρα, να τους πάρω να ξεδώσω, να καθίσω να κάνω ένα τσιγάρο την ώρα που είναι στην κούνια και δεν με βλέπουν, ξέρεις. Και τώρα λένε, τι ωραία που περνούσαμε στα μικρή, τέλεια. Ναι, ναι, αυτή είναι μια χαρά. Ναι, η μαμά μας μας έπαιρνε παντού, ξέραμε όλους τους φίλους, τις φίλες, κάναμε τραπέζια πολλά στο σπίτι μας, είχε κόσμο, είχε... Και μου έλεγε προχθές κι άλλη, η Κυριακή, όταν σε μια ώρα έτσι χαλαρή, μου λέει, τι ωραία που περνούσα όταν έβγαινες έξω. Γιατί εγώ για να μπορέσω να αντέξω ελευθερικά συστήματα μου γονιός, έβγαινα έξω. Τετάρτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ, έξω. Και πάντοτε είχα babysitter, οι κοπέλες οι οποίες ήταν φοιτήτρες ψυχολογίας συνήθως, που τις πλήρωνα και τους λέγανε τι ωραία που περνούσα όταν έβγαινες έξω. Όταν ήταν η τάδε babysitter, η οποία βαριότανε και καθόταν στην τηλεόραση, εγώ έμπαινα στο δωμάτιό σου, φορούσα όλα σου τα ρούχα, έβαζα όλα σου τα τακούνια, έβαζα όλα σου τα βαφτικά. Μετά τη ρωτώμαστε γιατί είχαμε μολύσει στα μάτια και τέτοια τότε, και έκανε πασαρέλα. Ή όταν ήταν η άλλη, και μου έλεγε την άλλη babysitter, τι αχ, με αυτήν κάναμε αυτό. Και τη λέω, κακοπέρασε. Κακοπέρασε, παιδί μου, κακοπέρασε δηλαδή εσύ. Του λέω, δεν είναι, όχι, όχι, μια χαρά περνούσα. Σου δεν μου έχει πει πριν λίγων ημερών ότι εγώ βγαίνω έξω και σ' άφηνα. Έλα τώρα, ας τον καβγά. Κάντε παιδιά όταν είστε τόσο λυσαγμένοι για παιδιά. Μπορείτε να αντέξετε τα πάντα. Και εγώ όταν έκανα τον Λαζαρό, πήγαινε όποιον μωράκι να έβλεπα στον δρόμο, να πάθαινε όπως τη Μελή. Μωράκι είναι αυτά. Και εγώ μετά όμως που το έκανα το μωράκι. Εγώ και τώρα το έχω αυτό. Άμα δω μωράκι ή ζωάκι, γίνομαι λιώνω. Αλλά μετά λέω στον εαυτό μου, έχει υπόψη σου πώς είναι. Είναι πολλά χρόνια μέχρι να μεγαλώσει. Ναι, το ζωάκι είναι πιο εύκολο. Είναι πιο καλά, πιο εύκολο.
Ζωάκι είναι πιο καλό. Πάμε ένα ζωάκι. Πάρε ένα ζωάκι. Ναι, ρε, μα πώς θα. Τώρα είναι κλειστά τα σύνορα λόγω κορονοϊού. Μετά που θα πηγαίνω στη συνέδρια από εδώ από εκεί, στα σεμινάρια, τι θα γίνει. Σου το φιλοξενούμε εμείς. Ναι, τώρα εγώ κάθε φορά μου να πηγαίνω αεροδρόμιο, πρέπει να πηγαίνω με καλαβασό, να πηγαίνω σίλο. Τίποτε άλλο. Είπαμε θέλω αταραξία! Αταραξία! Πέστε μας πως νιώθετε που είσαστε μαμάδες και ελπίζω να μην μας κράξετε που παραπονιόμαστε. Και οι ψυχολόγες έχουν ψυχή. Έχουμε. Και οι ψυχολόγες έχουμε ψυχή. Εντάξει, οκ, okay, είμαι και εγώ.